Σε διαφορετική γραμμή τα μπλόκα της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας θα συνεδριάσουν ξεχωριστά για το μέλλον των κινητοποιήσεων. Διάσπαση στον μπλοκό της Λάρισας με τους αγρότες του Πλακετικάμπου να ζητούν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Πριν καν στεγνώσει το μελάνι από την τελική έγκριση των F-16, η Τουρκία επέστρεψε στις προκλήσεις. Εξέδωσε ναύτεξ που δεσμεύει το μισό Αιγαίο, κάνοντας πάλι λόγο για αποστρατικοποίηση 24 νησιών. Στην ολομέλεια της Βουλής ο γάμος για τα ομόφυλα ζευγάρια. Ποιοι βουλευτές από Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ θα καταψηφίσουν το νομοσχέδιο και ποιοι θα απέχουν. Ζωντανές συνδέσεις. Έρευνα του Άξιον 24 αποκαλύπτει τα κενά ασφαλείας στα δικαστήρια της χώρας. Ακόμα και με όπλα μπαίνουν στο δικαστικό μέγαρο της Κρήτης, τραγικές ελλείψεις και στα δικαστήρια του Ναυπλίου, του Βόλου και του Πειραιά. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε διαφορετικές γραμμές κινούνται οι αγρότες μία μέρα μετά τη συνάντησή τους με τον Πρωθυπουργό. Είναι ενδεικτικό πως οι τελικές τους αποφάσεις θα ληφθούν αύριο σε ξεχωριστές συνεδριάσεις. Η κυβέρνηση ξεκαθαρίζει πως οι πρωτοβουλίες που ανακοίνησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι και οι τελικές. Ενώ όπως αποκάλυψε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος του Άξιον 24, οι συζητήσεις για τη μονιμοποίηση της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο έχει ήδη ξεκινήσει. Στην επικαιρότητα κυριαρχεί επίσης το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια που ψηφίζεται αύριο στη Βουλή. Η τόνη είναι ιδιαιτέρως υψηλή, με τη Νέα Δημοκρατία να προσπαθεί να μειώσει τις διαρροές και το Στέφανο Κασελάκη να επαναφέρει τη σκληρή γραμμή της κομματικής πειθαρχίας. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά με την Κατερίνα Καλεντερίδου και την Ανδρονίκη Ζαφυρίου, οι οποίες θα μας ενημερώσουν για το κλίμα που υπάρχει στα αγροτικά μπλόκα λίγες ώρες πριν ληφθούν οι αποφάσεις. Η Κατερίνα Κανάκη και ο Αντώνης Γιώκας έχουν πληροφορίες για την αριθμητική των κομμάτων εν ώψη της αυριανής ψηφοφορίας για τα ομόφυλα ζευγάρια. Βλέπουμε και τη Βάσο Μητρομάρα, θα μας πει για την τελεσίδικη καταδίκη του Νικολά Σαρκοζή. Θα ξεκινήσουμε όμως, κυρίες και κύριοι, με τις τελευταίες εξελίξεις στις αγροτικές κινητοποίησεις και επιστρέφουμε με συνδέσεις από τα μπλόκα των αγροτών. Με δύο διαφορετικές γραμμές συνεδριάζουν οι αγρότες που παραμένουν στα μπλόκα μετά τη συνάντησή τους με τον Πρωθυπουργό, αφού όπως λένε δεν ικανοποιήθηκαν τα αιτήματά τους. Οι αποφάσεις που έχω εγώ υπόψη μου είναι ότι παραμένουμε στα μπλόκα και συνεχίζουμε αυτή την κινητοποίηση. Οι αγρότες της Μακεδονίας έχουν προαναγγείλει ξεχωριστή σύσκεψη, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο στα κουφάλια της Θεσσαλονίκης και αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποχωρήσουν από τα μπλόκα, την ώρα μάλιστα που το συντονιστικό των αγροτών όλης της χώρας στην οικία της Λάρισας αναμένεται να λάβει την απόφαση για κλιμάκωση. Αυτό που επικρατεί σίγουρα στον κόσμο, στους αγρότες και στους συνανθρώπους και στους μελισσοκόμους, είναι όντως μία οργή. Από ό,τι βλέπουμε θα παραμείνουμε στα μπλόκα. Οι αγρότες της Θεσσαλίας πάντως κληραίνουν τη στάση τους, καθώς δεν κλιμακώνουν μόνο τις κινητοποιήσεις, αλλά αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να κάνουν απόβαση με τα τρακτέρ τους στην Αθήνα. Μπορεί να κλείσουμε δύο ώρες, ας πούμε, τους κόμβους στις εθνικές οδούς στην Κατελωνία, αλλά το βλέμμα μας, και θεωρώ ότι είναι μονόδρομος πλέον για μας, κάθοδος με τρακτέρ στην Αθήνα και ένα συλλαλητήριο στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Στο πλευρό τους έχουν και τους αγρότες της Στερεάς Ελλάδας, που όπως λένε η κάθοδος στην Αθήνα είναι πλέον μονόδρομος. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μας έδειξε τον δρόμο. Πάρτε τα τρακτέρ και λάτε κάτω. Μήπως μου λύσετε τα χέρια και σας δώσω κάτι. Το μεσημέρι οι αγρότες της Κοζάνης έκλεισαν για δύο ώρες την είσοδο της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με μπάλες άχυρου και λάστιχα. Νομίζω με ψύχουλα δεν είναι κανένας ικανοποιημένος. Κλείσαμε σήμερα συμβολικά για δύο ώρες την περιφέρεια. Αύριο θα την κλείσουμε παρόριστον. Και οι αγρότες της Πτιότιδας προχώρησαν σε αποκλεισμό και στα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών στο ύψος της Ανθύλης, εντείνοντας τις κινητοποιήσεις τους. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Άξιον 24, ανέφερε πως τα δημοσιονομικά περιθώρια έχουν εξαντληθεί. Τα βασικά αιτήματα ως προς το κόστος παραγωγής ρεύμα πετρέλαιο, νομίζω ότι μετά τη σημερινή πρόταση εξαντλήθηκαν ως προς τα δημοσιονομικά περιθώρια. Αποκάλυψε μάλιστα ότι η κυβέρνηση εξετάζει το
ενδεχόμενο μονιμοποίησης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο. Αυτό λοιπόν το αναγνώρισε η κυβέρνηση, το αναγνώρισε ο Πρωθυπουργός και ξεκινάει η συζήτηση με τον αρμόδιο υφυπουργό, τον κύριο Πετραλιά, για τον μόνιμο και τον δικαιότερο τρόπο καταβολής της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Στον μπλόκο των αγροτών στο Κάστρο Βιωτίας βρέθηκε το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Τίποτα από όλα αυτά που έχουν προτείνει δεν απαντά στην ανασφάλεια. Στην ανασφάλεια που έχει βυθιστεί ο αγροτικός κόσμος της χώρας λόγω του κόστους παραγωγής. Το μέλλον των κινητοποιήσεων πάντως θα κριθεί αύριο στην πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια. Λοιπόν, είμαστε συνδεδεμένοι με τα αγροτικά μπλόκα, κυρίες και κύριοι, γιατί έχουμε διαφορετικές συσκέψεις σε κάθε περιοχή. Θα ξεκινήσω από την Αλεξανδρούπολη και την Κατερίνα Καλεντερίδου για να δούμε, Κατερίνα, τι κλίμα επικρατεί στον Εύρο. Οι αγρότες εκεί έχουν κοινή γραμμή για τις επόμενες κινήσεις τους. Έχουν κοινή γραμμή, Βασίλη, οι αγρότες, και όχι μόνο αυτό. Είναι σε διαρκή επικοινωνία και με τους υπόλοιπους συναδέλφους τους σε ολόκληρη τη χώρα. Να σας πω ότι σήμερα αποφασίστηκε η συνέχιση των κινητοποιήσεων. Έχουν κλείσει για 2 ώρες το πρωί και 2 ώρες το απόγευμα τα τελωνεία σε Ορμένιο και σε Κύπου, σε ελληνοβουλγαρικά και ελληνοτουρκικά σύνορα, αντίστοιχα για τα βαρέα οχήματα. Αυτό που λένε είναι ότι μιλάμε για ψίχουλα. Αυτό λένε χαρακτηριστικά. Πρόθεσή τους είναι λοιπόν η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει να πούμε ότι υπάρχει και μια μερίδα αγροτών οι οποίοι προβληματίστηκαν από τα αποτελέσματα που έφερε η σύσκεψη αγροτών με τον Πρωθυπουργό, καθώς όπως λένε ίσως θα πρέπει να βάλουν λίγο νερό στο κρασί τους, όμως είναι η μειοψηφία αυτή. Υπάρχει έντονος προβληματισμός. Αύριο τα σπουδαία με τις 2 συσκέψεις να λαμβάνουν χώρα σε Μακεδονία και σε Θεσσαλία, προκειμένου να δουν και αυτοί τι γραμμή θα ακολουθήσουν. Άρα ενιαίο λοιπόν μέτωπο οι αγρότες της Θράκης. Κατερίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε και στη Θεσσαλονίκη και την Ανδρονίκη Ζαφυρίου για να δούμε πού καταλήγουν οι αγρότες της Μακεδονίας, Ανδρονίκη. Τελικώς, Βασίλη, πρόκειται οι αγρότες να ακολουθήσουν κοινή πορεία και να κατέβουν τελικά στην πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας. Στην αρχή γνωρίζαμε ότι δεν είχαν ενημερωθεί από τους αγρότες της Θεσσαλίας για την πανελλαδική σύσκεψη. Τελικώς όμως ενημερωθήκαμε ότι είχαν μάθει, απλά άργησαν να το μάθουν, όπως λένε οι ίδιοι οι αγρότες, δηλαδή από τη Μακεδονία, λέγοντας ότι το έμαθαν αργά σήμερα το μεσημέρι. Παρ' όλα αυτά, όπως είχαν πει, ότι μόλις βγήκαν από το Μεγάλο Μαξίμου τις προηγούμενες ημέρες, συνεννοήθηκαν ότι πρέπει να κάνουν μια δική τους. Άρα λοιπόν, Ανδρονίκη, αντιλαμβανόμαστε ότι οι αγρότες της Μακεδονίας τελικά θα πάνε στην αυριανή σύσκεψη της Λάρισας, θα συμμετέχουν εκεί, αν και όπως είπες και εσύ νωρίτερα, υπήρχε εικόνα ότι δεν θα πηγαίνουν γιατί δεν είχαν προσκληθεί. Αυτό έλεγαν. Τελικά λοιπόν θα πάνε. Σε ευχαριστώ πολύ και θα έρθω, κυρίες και κύριοι, εδώ στο στούντιο μαζί μου, η Θεοδώρα Ζαγανάκου, για να δούμε τι συμβαίνει στη Θεσσαλία, Θεοδώρα. Διότι εκεί φαίνεται πως κρατούν την πλέον σκληρή στάση και μάλιστα σήμερα στον μπλόκο στον Πλατίκα, που είχαμε και αποχωρήσεις αγροτών. Ακριβώς, Βασίλη. Στα μπλόκα της Θεσσαλίας υπάρχουν διαφορετικές γραμμές και κάποια φαινόμενα διάσπασης, θα λέγαμε, καθώς σύμφωνα με το ρεπορτάζ, κάποιοι αγρότες κρατούν σκληρή στάση και προτείνουν γραμμή κλιμάκωσης με ενδεχόμενη μία κάθοδο στην Αθήνα. Κάποιοι άλλοι όμως έχουν διαφορετική άποψη και αυτοί από τον μπλόκο του Πλατίκαμπου. Τι έγινε λοιπόν εκεί? Αφήνουν εχμές ότι οι επικεφαλείς των μπλόκων δεν εκπροσώπησαν τα δικά τους αιτήματα, αιτήματα δηλαδή των αγροτών που ζουν στις περιοχές κοντά στην λίμνη Κάρλα, και για τον λόγο αυτό αποχώρησαν από τον μπλόκο του Πλατίκαμπου, ενώ έστειλαν και επιστολή στον Πρωθυπουργό με την οποία ζητούσαν να συναντηθούν. Σε κάθε περίπτωση, η κρίσιμη ώρα είναι η αυριανή, η συνεδρίαση δηλαδή στην Νίκαια της Λάρισας στις 12, όπου και θα κριθεί και το μέλλον αλλά και η μορφή των κινητήρων. Λοιπόν, για να δούμε, γιατί υπάρχουν σε κάποια μπλόκα διαφωνίες, αλλά βλέπουμε ότι περισσότεροι αγρότες, η πλειοψηφία δηλαδή, θέλει ενίσχυση των κινητοποιήσεων, κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, ακόμα και να κατέβουμε τα τρακτέρ στην Αθήνα, όπως λένε και από την Θεσσαλία. Θεοδώρα, σε ευχαριστώ πολύ. Θα αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Σε υψηλούς τόνους διεξάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τα ομόφυλα ζευγάρια. Η κυβέρνηση κάνει λόγο για ένα σημαντικό βήμα για την ισότητα στο γάμο, με στόχο την προστασία των παιδιών, και επιχειρεί να μετριάσει τις απώλειες από τη γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα. Ωστόσο, λίγες ώρες πριν από την κρίσιμη ψηφοφορία, στο ΣΥΡΙΖΑ ο Στέφανος Κασελάκης επαναφέρει τη σκληρή γραμμή της κομματικής πειθαρχίας. Την ίδια στιγμή αίσθηση προκάλεσε η παρέμβαση του Αρχιεπισκόπου, που ζήτησε με δήλωσή του ονομαστική ψηφοφορία για το επίμαχο νομοσχέδιο.
Τέλος χρόνου για τα κόμματα που ετοιμάζονται να μετρήσουν δυνάμεις και απώλειες στο crash test της ονομαστικής ψηφοφορίας, το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια, στην οποία στόχος είναι έως και 200 θετικές ψήφοι. Η καταψήφιση ενός νομοσχεδίου δεν σημαίνει ότι καταψηφίζω την κυβέρνηση στο σύνολό της, ούτε είμαι αντάρτισσα, όπως με αποκαλούν, ούτε είμαι ηρωίδα, επειδή θα καταψηφίσω. Είναι ο κ. Πολάκης που γίνεται το τελευταίο διάστημα μια συζήτηση. Λοιπόν, έχουν καταψηφίσει αυτό. Έχουν όμως. Ή απέχει. Η κυρία Κασιδάκη επίση. Επειδή μην λέτε ονόματα όμως και όλοι έχουν υπογράψει όλη την τροπολογία και του 21 και του 22, άρα νομίζω ότι αυτό μόνο τους. Η συζήτηση στην Ολομέλεια ήδη μυρίζει μπαρούτι, με τις αντιπολιτευτικές επιθέσεις να στηρίζονται στα γαλάζια αντάρτικα, καθώς οι κυβερνητικοί βουλευτές που θα στηρίξουν το νομοσχέδιο εκτιμάται ότι θα είναι από 110 έως 121. Την ίδια ώρα όμως δοκιμάζονται και οι αντοχές των ΣΥΡΙΖΑ, καθώς μπορεί να μην ψηφίσουν το γάμο για τα ομόφυλα ακόμη και 5 βουλευτές του. Τριγμή είναι ορατή και στο ΠΑΣΟΚ, με μάξιμουμ 25 βουλευτές του να το υπερψηφίζουν. Φέρνετε αυτό το νομοσχέδιο για να καλύψετε για λίγο την κατακραυγή που στο εξωτερικό αναπτύσσεται για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Το κρυφτούλι δεν είναι ανοιχτό. Χρειάστηκε ένα νομοσχέδιο με προοδευτικό πρόσημο για να αποκαλυφθεί το πραγματικό πρόσωπο της κυβέρνησης. Του κράτους δικαίου, όταν μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ, έχω να πω δύο ονόματα. Καμένος και Πολάκης. Έχετε στις τάξεις σας ένα βουλευτή, ο οποίος απειλεί ευθέως την ελληνική δικαιοσύνη. Το ηθικό πλεονέκτημα σας κατέστρεψε και εξακολουθείτε να κουνάτε το δάχτυλο και στην κοινωνία και στη Νέα Δημοκρατία. Από την άλλη, η κυβέρνηση δέχεται χτυπήματα και από τα δεξιά της, με την κόντρα του εισηγητή του νομοσχεδίου Άκης Κέτσου με τον Κυριάκο Βελόπουλο να χτυπάει κόκκινο. Δεν είστε χριστιανός, όχι. Εδώ δεν θα είστε αλακάρ χριστιανοί. Δεν θα είστε αλακάρ χριστιανοί. Ο χριστιανός δέχεται το δόγμα. Τώρα μας το παίζετε υπερπατριώτης, υπερθρησκευόμενος και υπερσυντηρητικός. Και επίσης εγώ δεν θα πω αν είμαι καλός ή κακός χριστιανός, είμαι χριστιανός ορθόδοξος, εσείς όμως εμπορεύεστε ψεύτικες επιστολές του Ιησού και λυπάμαι πολύ γι' αυτό. Λίγες ώρες πάντως πριν από την ψηφοφορία, ο Στέφανος Κασελάκης προχώρησε σε νέα αναδίπλωση, επαναφέροντας τη σκληρή γραμμή της κομματικής πειθαρχίας. Θέλω να ξέρω τι θα γίνει αύριο σε περίπτωση που κάποιος βουλευτής είτε απέχει από την ψηφοφορία είτε καταψηφίσει. Θα υπάρξουν συνέπειες. Παραμονές της ψηφοφορίας πάντως και μετά την πρόταση για δημοψήφισμα, ο προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας προχώρησε σε μια πρωτοφανή παρέμβαση στα μεταπολιτευτικά χρονικά. Ο ελληνικός λαός δίδαξε τη δημοκρατία από αρχαιοτάτων χρόνων. Καλό θα ήταν στην πλήρη ελεύθερη έκφραση της δημοκρατίας που εμφορείται το ελληνικό κοινοβούλιο, η συγκεκριμένη ψηφοφορία να είναι ονομαστική. Με ενδιαφέρον πάντως αναμένεται η ομιλία Σαμαρά που έχει διαμηνήσει ότι θα καταψηφίσει. Το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια αναμένεται λοιπόν να ψηφιστεί αύριο με τις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών. Το κλίμα είναι ήδη τεταμένο, κυρίες και κύριοι, καθώς τα κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας επικυρούν να εκμεταλλευτούν πολιτικά αυτό το ζήτημα. Σύνδεση με τη Βουλή και την Κατερίνα Κανάκη. Κατερίνα. Μετράμε αντίστροφα επί της ουσίας. Αύριο τέτοια ώρα θα είμαστε μία ανάσα από την ονομαστική ψηφοφορία, η οποία θα έχει και ως αποτέλεσμα να γίνει νόμος του κράτους η ισότητα στο γάμο και θα μπορούν βεβαίως μετά τα ομόφυλα ζευγάρια να πατρεύονται αλλά και να υιοθετούν παιδιά. Να σας πω ότι ποια είναι η διαδικασία αύριο. Από νωρίς το πρωί θα συνεχιστούν οι τοποθετήσεις των βουλευτών τυχών υπουργών και αργότερα αύριο θα έχουμε τις παρεμβάσεις του Πρωθυπουργού και των υπόλοιπων πολιτικών αρχηγών. Βεβαίως όλοι οι προβολείς στρέφονται και στην παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά. Μαθαίνουμε ότι εκεί γύρω στις 6 το απόγευμα αύριο θα ανέβει στο βήμα και βεβαίως θα δώσει και το ιδεολογικό στίγμα της διαφωνίας του, η οποία βεβαίως είναι δεδομένη. Από εκεί και πέρα να σας πω ότι η τόνη είναι ήδη στα ύψη από σήμερα και τους σηκώνουν κυρίως τα κόμματα έτσι τέρμα δεξιά της δεξιάς θα λέγαμε. Τα κόμματα δηλαδή Ελληνική Λύση, η Νίκη και οι Σπαρτιάτες, οι οποίοι και προσπαθούν να κερδίσουν πολιτικούς πόντους από όλη αυτή την συζήτηση. Σε κάθε περίπτωση αύριο το βράδυ θα έχουμε την ονομαστική ψηφοφορία και εκεί όλοι θα μετρηθούν. Οι διαφωνίες στην γαλάζια παράταξη είναι δεδομένες. Ήδη εκφράστηκαν κάποιες και από βήματος. Είχαμε τον κύριο Πρέβη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος δήλωσε πως θα απόσχει, ενώ επί της ουσίας δηλαδή έδειξε την αποχή, ενώ από την πλευρά του ο Μίλτος Χρυσομάλης, ο οποίος ανήκει στο Σαμαρικό Μπλοκ, είπε ότι εγώ θα καταψηφίσω. Λοιπόν, Κατερίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Να παρακολουθήσουμε, κυρίες και κύριοι, τι δήλωσαν νωρίτερα οι δύο βουλευτές. Δεν μπορώ να ψηφίσω
τις συγκεκριμένες διατάξεις που προωθεί η κυβέρνηση, αλλά ωστόσο θα επιλέξω στάση που σε καμία περίπτωση δεν θα δώσει δικαίωμα σε κανέναν να εκμεταλλευτεί τη διαφωνία μου για μικροπολιτικούς λόγους. Γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι ένα μεγάλο λαϊκό κόμμα που εκφράζει τις ανησυχίες και τις προσδοκίες όλων των Ελλήνων. Αυτές τις ανησυχίες φωνάζω και εγώ σήμερα με την αρνητική ψήφο μου για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Τοποθετούμενος κατά συνείδηση και όχι απέχοντας. Βρισκόμαστε λοιπόν λίγες ώρες πριν από την ψηφοφορία και με τη βοήθεια του πολιτικού μας συντάκτη του Αντώνη Γιώκα θα δούμε πώς θα ψηφίσουν τα κόμματα και κυρίως, Αντώνη, ποιες θα είναι οι απώλειες. Γιατί, Βασίλη, απώλειες θα υπάρξουν και στα κόμματα τα οποία θα υπερψηφίσουν το νομοσχέδιο και αυτές μπορούμε να δούμε αμέσως τώρα. Στη Νέα Δημοκρατία είναι γνωστό ότι θα υπάρξει κόσμος, βουλευτές οι οποίοι είτε θα απέχουν από την ψηφοφορία είτε δεν θα ψηφίσουν, θα καταψηφίσουν στο κοινοβούλιο. Λοιπόν, μπορούμε να δούμε ενδεικτικά ορισμένους εξ αυτών. Είναι ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην Πρωθυπουργός, ο οποίος βέβαια έχει και το ιδεολογικό πρόσταγμα στη συγκεκριμένη περίσταση επί του θέματος. Είναι ο κύριος Μάκης Βορύδης, ο Υπουργός Επικρατείας, ο οποίος φαίνεται ότι δεν θα παρευρεθεί στην ψηφοφορία. Είναι ο κύριος Θάνος Πλεύρης. Τον ακούσαμε μόλις. Μόλις τον ακούσαμε. Η κυρία Άννα Καραμανλή μίλησε σήμερα στο Άξιον 24 και ο κύριος Νότης Μηταράκης, αυτή από τη Γαλάζια Παράταξη. Από εκεί και πέρα, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει άλλου είδους θέματα. Στον ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν επίφοβοι. Όμως στην Κουμουντούρου υπάρχουν θετικές σκέψεις ότι μπορεί να ψηφίσουν εν τέλει και οι 36 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, ακούσαμε και πριν από λίγο στο βίντεο του Γιώργου Παπακοσταντίνου ότι ο κύριος Κασελάκης στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, απαντώντας ερώτηση του Γιάννη Ραγκούση, είπε ότι θα υπάρχουν συνέπειες για όποιον δεν ψηφίσει θετικά. Ποιοι είναι οι επίφοβοι λοιπόν στο ΣΥΡΙΖΑ? Είναι ο κύριος Παύλος Πολάκης, όπου είχε γίνει ολόκληρο θέμα στην πολιτική γραμματεία και την κεντρική επιτροπή. Είναι ο κύριος Βασίλης Κόκαλης, είναι η κυρία Αθηνά Λινού, είναι η κυρία Νίνα Κασιμάτη που το σκέφτεται και ο κύριος Μίλτος Ζαμπάρας. Ξαναλέω όμως ότι από την Κουμουνδούρα εκφράζουν την αισιοδοξία τους ότι δεν θα χρειαστεί να υπάρξουν κατασταλτικά μέτρα αύριο για βουλευτές τους. Και πάμε τώρα στο ΠΑΣΟΚ, όπου εκεί υπάρχουν τουλάχιστον 10 βουλευτές οι οποίοι είναι προβληματισμένοι με το ΠΑΣΟΚ. Είναι η κυρία Ευαγγελία Λιακούλη, η οποία θα έχει και το μεγαλύτερο πρόβλημα αν δεν ψηφίσει, διότι είναι η γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας. Είναι ο κύριος Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, είναι ο κύριος Παναγιώτης Παρασκευαίδης και είναι και οι δύο μουσουλμάνοι βουλευτές, ο κύριος Μπαράν Μπουχράν και ο κύριος Αχμέτ Ιλχάν Βασίλη. Λοιπόν, για να δούμε αύριο τι θα γίνει στη ψηφοφορία. Αντώνη, σε ευχαριστώ πολύ και θα καλησπερίσω κυρίες και κύριοι σε αυτό το σημείο τον Σεραφή Μικοτρότσο, διότι αυτό το νομοσχέδιο έχει προκαλέσει, όπως φαίνεται, οριζόντια προβλήματα στα κόμματα Σεραφείμ. Αλλά αυτό που μου κάνει εντύπωση, ένα παράδοξο αν το θέλεις, είναι ότι ένα συντηρητικό κόμμα όπως η Νέα Δημοκρατία δεν βάζει κομματική πειθαρχία για να μην υπάρξει και πολιτικό ζήτημα αν δεν υπάρξουν διαρροές, αλλά από την άλλη πλευρά ένα προοδευτικό κόμμα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει κομματική πειθαρχία και ενδεχομένως να υπάρξουν διαρροές, όπως μας είπε νωρίτερα και ο Αντώνης Γιώκας. Καλά, με τον ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουμε βγάλει συμπέρασμα. Έχει αλλάξει στάση ο Στέφανος Κασελάκης ως προς το θέμα της κομματικής πειθαρχίας αρκετές φορές. Το νεότερο ρεπορτάζ που κομίζει ο Αντώνης Γιώκας από τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας λέει ότι θα υπάρξουν κυρώσεις. Και πράγματι, για να πάμε μετά πάλι στη Νέα Δημοκρατία που έχει το μεγάλο πρόβλημα, έτσι, και πράγματι, εδώ με τον Παύλο Πολάκη κατά κύριο λόγο, που είναι γρίφος, πολιτικός γρίφος μέχρι τώρα. Τι θα κάνει, τι θα κάνει ακριβώς. Είχε προδιαθέσει ότι δεν θα το ψηφίσει. Αλλά ειδικά με τον Παύλο Πολάκη υπάρχει ζήτημα. Υπάρχει ζήτημα γιατί είναι υπερσυντονιστής των τομεαρχών. Είναι αυτός που συντονίζει το κοινοβουλευτικό έργο του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένα πολύ βαρύ όνομα. Βεβαίως, μόλις πριν από λίγο καιρό είχε συγκρουστεί ξανά με τον Στέφανο Κασελάκη και μία αρνητική ψήφος ή ακόμα και μία αποχή ενδεχομένως του Παύλου Πολάκη θα δημιουργούσε ενδεχομένως περαιτέρω ένταση με τον πρόεδρο. Επιστρέφω λοιπόν, οριζόντια όπως θα είπε στα προβλήματα. Το μεγάλο πρόβλημα είναι το έχει η Νέα Δημοκρατία, να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Νομοσχέδιο αυτό θα ψηφιστεί αύριο το βράδυ με μίνιμουμ, ως φαίνεται, 170 ψήφους. Μπορεί να πάει και αρκετά πιο πάνω. Δεν συζητάμε αυτή την ώρα το αν θα περάσει το νομοσχέδιο. Ναι, δεν το συζητάμε αυτό. Συζητάμε το ποιοι ενδεχομένως δεν θα ψηφίσουν. Συζητάμε όμως, και αυτό νομίζω ότι πρέπει να καταστεί σαφές, ότι αν δεν υπήρχαν οι θετικές ψήφοι από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, δεν θα περνούσε το νομοσχέδιο, παρά το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία έχει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Τώρα, είπαμε για το ΣΥΡΙΖΑ και το πρόβλημα. Το πρόβλημα επίσης του ΠΑΣΟΚ είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ένα κόμμα το οποίο από την δεκαετία του 80, από τον Ανδρέα Πανδρέου μέχρι σήμερα, έχει ταυτίσει την πορεία του με τέτοιου είδους ζητήματα
αλλαγών στο οικογενειακό δίκαιο και ισότητας, να το πω έτσι, και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κινδυνεύει να βρεθεί με το 1/3 της κοινοβουλευτικής ομάδας να μην ψηφίζει. 10 μας είπε ο Αντώνης νωρίτερα. Έτσι, ναι, μπορεί να είναι παραπάνω βουλευτές από τους 10, αλλά σε κάθε περίπτωση, και βεβαίως όντως το θέμα της κυρίας Λιακούλη, της βουλεύτριας Λάρισας, αν δεν κάνω λάθος, που είναι γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Τώρα, από εκεί και πέρα, υπάρχει μια μάχη δεξιά της δεξιάς. Εκεί λοιπόν στην άκρα δεξιά υπάρχει ένας ανταγωνισμός, ποιος είναι περισσότερο χριστιανός, ποιος είναι περισσότερο πατριώτης, ποιος είναι περισσότερο οικογενειάρχης, το πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, το οποίο όλοι το συμμεριζόμαστε, έτσι. Δεν είναι κανείς άπατρης σε αυτή τη Βουλή, δεν είναι κανείς εκ της δεξιάς τουλάχιστον άθρησκος ή σε κάθε περίπτωση συμμεριζόμαστε το θέμα της οικογένειας. Εδώ όμως τώρα υπάρχει για ψηφοθυρικούς λόγους και μια εμπορία αυτού του χριστιανοπατριωτισμού στη Νίκη, στους Παρτιάτες και στον Κυριάκο τον Βελόπουλο, στην Ελληνική Λύση, ο οποίος έχει και τα μεγαλύτερα ωφέλη δημοσκοπικά από αυτό, Βασίλη, έτσι. Έχει και αυτό το ειδική. Και η Νέα Δημοκρατία όντως υφίσταται απώλειες δημοσκοπικά στο θέμα αυτό. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τον Αρχιεπίσκοπο. Αυτό θέλω να σε ρωτήσω, διότι είχαμε αυτή την παρέμβαση του Αρχιεπισκόπου, διότι προημερών είχε μιλήσει για δημοψήφισμα ο Αρχιεπίσκοπος και τώρα ζητά ονομαστική ψηφοφορία σε αυτό το νομοσχέδιο. Λοιπόν, θέλω να είμαι έτσι πολύ σαφής. Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος είναι μία λαμπρή ηγεσία της ελλαδικής εκκλησίας, της ελληνικής εκκλησίας. Δεν το συζητά κανείς. Είναι ένας άνθρωπος σπουδαίος για την Εκκλησία και είμαστε τυχεροί που τον έχουμε Αρχιεπίσκοπο εδώ και πολλά χρόνια. Όμως, αυτό που επιχειρήθηκε σήμερα, αυτό που έκανε σήμερα, είναι μια πρωτοφανής πολιτική παρέμβαση της Εκκλησίας σε ένα θέμα για το οποίο η Εκκλησία ούτε έχει ούτε πρέπει να έχει λόγο. Εδώ παρεμβαίνει στην ίδια την κοινοβουλευτική διαδικασία, προτείνοντας, ζητώντας, δείχνοντας ότι πρέπει να υπάρξει ονομαστική ψηφοφορία και μάλιστα παρέλκει αυτό, Βασίλη, γιατί ήδη το πρωί όταν έκανε τη συγκεκριμένη ανακοίνωση είχε ήδη αποφασιστεί ότι Σπαρτιάτες και Νίκη σωστά, και μετά ακολούθησε και ο ΣΥΡΙΖΑ, σωστά, θα έχουμε ονομαστική ψηφοφορία. Άρα, όχι μόνο δεν χρειαζόταν, όχι μόνο είναι πρωτοφανές και συνιστά μια πολιτική παρέμβαση εκ μέρους της Εκκλησίας, και βεβαίως από την άλλη είναι σαφές ότι εδώ κάνει, να το πω έτσι, προσπαθεί να εξευμενήσει τους σκληρούς Μητροπολίτες, οι οποίοι τον πιέζουν για ακόμα, μέχρι και για συλλαλητήρια τον πιέζανε. Σωστά. Όμως αυτό δείχνει προς την κατεύθυνση των βουλευτών που θα το ψηφίσουν. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, ότι οι Μητροπολίτες δεν θα τους βάζουν στις εκκλησίες ή θα τους αφορήσουν τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας εν προκειμένου που θα ψηφίσουν το νομοσχέδιο. Λοιπόν, για να δούμε τι θα συμβεί αύριο στη Βουλή. Δεν θα έπρεπε να γίνει αυτό το πράγμα. Για να δούμε τι θα συμβεί αύριο στη Βουλή με το νομοσχέδιο. Σεραφείμ, σε ευχαριστώ πολύ. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Δεν φαίνεται να άντεξαν πολύ τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο και η Τουρκία συνεχίζει το χαβά της με νέες προκλήσεις. Μετά τη συμφωνία της Άγκυρας με την Αμερική για τα F-16, η Τουρκία επανήλθε στην πάγια τακτική των προκλήσεων στο Αιγαίο με την έκδοση Ναύτεξ για αεροναυτικές ασκήσεις, επαναφέροντας στο προσκήνιο και το ζήτημα της αποστρατικοποίησης των ελληνικών νησιών. Ο πόλεμος των Ναύτεξ ξαναβιώνει στο Αιγαίο τα τελευταία 24 ώρα με την Τουρκία να ταράζει για ακόμη μια φορά τα ήρεμα νερά και με αφορμή ναυτικές ασκήσεις να επαναφέρει στο προσκήνιο τις πάγιες θέσεις περί αποστρατικοποίησης ελληνικών νησιών. Η Αθήνα παρακολουθεί με ψυχραιμία τις κινήσεις της Άγκυρας και σύμφωνα με πληροφορίες ετοιμάζεται να διεθνοποιήσει το ζήτημα, με αρμόδιες πηγές να σημειώνουν στο Άξιον 24 ότι όλα θα αξιολογηθούν και όλα θα απαντηθούν. Αρχικά η Άγκυρα με Ναύτεξ που εξέδωσε δέσμευσε περιοχή μεταξύ της Σάμου και της Χίου με την Αθήνα να αποδέχεται την σχετική κίνηση, καθώς πρόκειται για διεθνή ύδατα. Η Άγκυρα, με αφορμή τις δραστηριότητες του ελληνικού πολεμικού ναυτικού στο Αιγαίο, ανέβαζε ξανά τους τόνους, κάνοντας λόγο για επικίνδυνες στρατιωτικές δραστηριότητες που παραβιάζουν διεθνείς συνθήκες.
Ακολουθώντας πρακτικές του παρελθόντος, η Άγκυρα αντέδρασε με αφορμή την ελληνική αεροναυτική άσκηση 3-1 στο Ανατολικό Αιγαίο, μεταξύ Ψαρών και Χίου και ανοιχτά της Καρπάθου. Η Τουρκία έχει ένα βαθύ αναθεωρητικό πρόσωπο και φοράει δύο προσωπία. Ενίοτε του φίλου, ενίοτε του Νταΐ, του απειλητικού. Η Τουρκία, με αφορμή την 3-1, εξέδωσε αντινάφτεξ και αντινόταμα, κάνοντας προκλητικά λόγο για αποστατικοποιημένες ζώνες. Ο υδρογραφικός σταθμός της Σμύρνης, με την ένδειξη μη στρατιωτικό καθεστώς, στοχοποίησε δεκάδες ελληνικά νησιά, μεταξύ αυτών η Χίος, η Λίμνος, η Σάμος και η Ρόδος. Παρά τις σχεδόν μηδενικές παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου και παραβάσεις του FIR Αθηνών τον τελευταίο χρόνο, η Άγκυρα επιμένει στο παράλογο αφήγημα των αποστατικοποιημένων νησιών. Μάλιστα, η αντινάφτεξη ήταν λίγες ημέρες μετά τα όσα σχετικά είχε αναφέρει δημόσια και ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν. Γιατί βάζει μεγάλη περιοχή, απλώς για να αναφέρει περισσότερα νησιά. Βάζοντας μεγαλύτερη περιοχή, βάζει όλα τα νησιά σχεδόν του Αιγαίου και τα θεωρεί αποστρατιωτικοποιημένα. Την ίδια στιγμή, το τουρκικό νήσος Χάλκη πραγματοποιούσε εκπαίδευση με την ελληνική φρεγάτα Λίμνος στο πλαίσιο της αποστολής των προσωρινών δυνάμεων των ΗΕ στον Λίβανο. Οχυρώνονται αμυντικά οι χώρες του ΝΑΤΟ, κυρίες και κύριοι, μετά τις σοκαριστικές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, πως αν εκλεγεί ξανά πρόεδρος, δεν θα στηρίξει καμία χώρα που δεν είναι εντάξει στις υποχρεώσεις της έναντι του ΝΑΤΟ. Ενώ ούτε λίγο ούτε πολύ ευχήθηκε να τους επιτεθεί η Ρωσία. Μέσα λοιπόν σε αυτό το κλίμα, 18 κράτη-μέλη αυξάνουν τις αμυντικές δαπάνες τους στο 2% του ΑΕΠ. Ακόμα και η Γερμανία θα το πράξει για πρώτη φορά μετά από 32 χρόνια. Ορκισμένη ήταν και η αντίδραση του Τζο Μπάιντεν για τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Τα κράτη του ΝΑΤΟ αυξάνουν τις αμυντικές δαπάνες τους στον απόϊχο των δηλώσεων Τραμπ. Ο πρώην πρόεδρος της Αμερικής όχι μόνο τόνισε πως σε περίπτωση ρωσικής επίθεσης δεν θα υπάρξει αμερικανική υποστήριξη σε συμμάχους που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους, αλλά ενθάρρυνε τη Ρωσία να προβεί σε μια τέτοια επίθεση. 18 χώρες μέλη του ΝΑΤΟ αυξάνουν τις αμυντικές δαπάνες τους στο 2% του ΑΕΠ. This year I expect 18 allies to spend 2% of the GDP on defense. That is another record number. Η γυραιά Ήπειρος οχυρώνεται με φόντο τις απειλές Τραμπ, αλλά και μπροστά στον κίνδυνο μιας στρατιωτικής απομόνωσης. 2024 NATO allies in Europe will invest a combined total of $380 billion in defense. So we are making real progress. Η Γερμανία αυξάνει τις αμυντικές δαπάνες της στο 2% του ΑΕΠ για πρώτη φορά από το 1992. Wir sind über 2%, das ist die Botschaft. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ επισημαίνει ωστόσο πως οι ευρωπαϊκές χώρες δεν πρέπει να επενδύουν μόνο στον τομέα της άμυνας, αλλά σε σύμπλευση με τη συμμαχία. European allies should do more on defense. This should be part of a transatlantic joint effort. Οι δηλώσεις του τέος Πρόεδρου των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν προκαλέσει την οργή τόσο των νατοϊκών συμμάχων όσο και του ίδιου του Τζο Μπάιντεν, ο οποίος δήλωσε πως ο Τραμπ είναι ο πρώτος στην ιστορία της Αμερικής που υποκλίνεται σε ένα Ρώσο δικτάτορα. No other president in our history has ever bowed down to a Russian dictator. Well, let me say this as clearly as I can. I never will. For God's sake, it's dumb, it's shameful, it's dangerous, it's un-American. Επικίνδυνες και ανεύθυνες χαρακτήρισε τις δηλώσεις του πρώην Αμερικανού Προέδρου η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στο ΝΑΤΟ. Statements like that are irrational, irresponsible and outright dangerous. Η πιθανή επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο, αλλά και η απειλή του Πούτιν και της Ρωσίας, αναγκάζουν τα ευρωπαϊκά κράτη να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για αμυντικές δαπάνες. Στροφή 180 μοιρών κάνει ο Ταγίπ Ερντογάν, κυρίες και κύριοι, στις διπλωματικές σχέσεις του με την Αίγυπτο, με τον Τούρκο πρόεδρο να πραγματοποιεί την πρώτη επίσκεψη μετά από 12 χρόνια. Είχαν προηγηθεί τεταμένες σχέσεις με το Κάιρο, όταν ο Ερντογάν αποκαλούσε τον Αλ-Σίσι πραξικοπηματία και δολοφόνο. Αλλά τώρα προσπαθεί να γυρίσει σελίδα με τον Αιγύπτιο πρόεδρο και ρίχνει γέφυρες φιλίας. Bir antidemokratla karşı karşıya gelmem. Onunla aynı masada oturmam. Από τους χαρακτηρισμούς περί δικτάτορα Ασίση, στις θερμές χειραψίες και τα χαμόγελα, ο Τούρκος πρόεδρος κάνει στροφή 180 μοιρών και μέσω θερμής υποδοχής επισκέπτεται τον άλλο εχθρό του, πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίση. Beni Sisi'yle çok barıştırmak isteyenler var. Asla kabul etmiyorum. Etmem de. Neden? İşte bunlardan dolayı. Neden? Halkının %52 oyunu almış olan
αιτία της ρήξης των δύο χωρών, η πτώση του πρώην Προέδρου της Αιγύπτου, Μοχάμεντ Μόρση, στενό σύμμαχο του Τούρκου Προέδρου, από τον τότε στρατηγό, Αλ Σίσι. Εξέλιξη που έφερε τη διάρρηξη των τουρκο-αιγυπτιακών σχέσεων. Άλλωστε, ο Ταγί Περντογκάν επισκέφθηκε τελευταία φορά το Κάιρο το 2012, όταν ο προερχόμενος από τις τάξεις των αδελφών μουσουλμάνων Μόρση ήταν στην εξουσία. Η σχέση Τουρκίας και Αιγύπτου βρίσκονταν στην εντενωμένη σκηνή. Ωστόσο, το 2022, η πρώτη χειράψια του Τούρκου Προέδρου με τον Αιγύπτιο ομόλογό του στα πλαίσια του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Κατάρ ήταν το πρώτο βήμα προσέγγισης. Ενώ αναμφίβολα η κοινή αντίληψη των δύο ηγετών σχετικά με τις επιθέσεις του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας τους έφερε ακόμα πιο κοντά. Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 yıl sonra Mısır'da Kahire'de olacak ve 2019 yerel seçimlerinde çok eleştirdiği, ondan önce de katil Sisi olarak andığı özellikle İktidar medyasında çok eleştirilen ο Τούρκος Πρόεδρος, μετά την επανεκλογή του στις εκλογές του Μαΐου, επιθυμεί να κλείσει μέτωπα του παρελθόντος και η επαναπροσέγγιση με την Αίγυπτο σε μια τεταμένη περίοδο γίνεται με φόντο και την Ανατολική Μεσόγειο. Εκεί όπου αρκετοί Τούρκοι αναλυτές θεωρούν ότι μια ενδεχόμενη οριοθέτηση ΑΟΣ μεταξύ Άγκυρας και Καΐρου θα αποτελέσει ένα ισχυρό χαρτί απέναντι σε Ελλάδα και Κύπρο. Εντός συνόρων και πάλι, κυρίες και κύριοι, καθημερινά είναι τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων στη χώρα μας. Τα μεταδίδουμε από τα δελτία και τις εκπομπές συνεχώς, καθώς έχουν γίνει μάστιγα αυτές οι εικόνες. Με ανήλικους να χτυπούν παιδιά της ίδιας ηλικίας. Με απόφαση λοιπόν του Πρωθυπουργού συστήνεται Επιστημονική Επιτροπή για την αντιμετώπιση της βίας και της παραβατικότητας των ανηλίκων που έχει χτυπήσει κόκκινο στη χώρα μας. Πληροφορίες έχει ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου. Γιώργο. Και βλέπουμε και τις σχετικές φωτογραφίες, Βασίλη, από την πρώτη σύσκεψη που έγινε υπό την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το έργο της Task Force που σύστησε ο Πρωθυπουργός είναι πολύ συγκεκριμένο. Το περιέγραψες και εσύ. Καταρχάς, θα σκανάρει τα πάντα που αφορούν στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, αλλά το κυριότερο θα κληθεί να δώσει συγκεκριμένες προτάσεις που θα αποτελέσουν επί της ουσίας και την εθνική στρατηγική για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου που προσλαμβάνει πολύ δραματικές διαστάσεις. Και καθημερινές, να προσθέσω εγώ, Γιώργο. Σε ευχαριστώ πολύ. Τεράστια και επικίνδυνα κενά ασφαλείας, κυρίες και κύριοι, παρατηρούνται σε πολλά δικαστήρια της χώρας μας. Ένα θέμα που αναδείχθηκε μετά το φάκελο Βόμβα, που για 10 ολόκληρες ημέρες βρισκόταν στο γραφείο της Προέδρου Εφετών της Θεσσαλονίκης. Και από θαύμα δεν θρηνήσαμε ανθρώπινες ζωές. Το Άξιον 24 ανοίγει το φάκελο με τα τρίπια μέτρα ασφαλείας στα δικαστήρια, που σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να εισέλθει στο κτίριο όποιος θέλει, χωρίς κανέναν απολύτως έλεγχο. Στην Κρήτη, όπως θα δείτε, μπαίνει στο δικαστικό μέγαρο ακόμα και με όπλα. Ενώ τραγικές είναι οι ελλείψεις σε Ναύπλιο, Βόλο αλλά και Πειραιά. Ο φάκελος Βόμβα που εστάλει στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης και παρέμεινε εκεί για 10 ημέρες, χωρίς να το αντιληφθεί κανείς, άνοιξε τον ασκό του αιώλου για τα μέτρα φύλαξης στα δικαστήρια της χώρας. Είναι ένα παλιό κτίριο που έχει πολλές τρύπες ασφαλείας και υπάρχει και μια έλλειψη. Η αλήθεια είναι στο πρωτόκολλο ασφαλείας δεν τηρούνται παντού τα ίδια πράγματα. Πόσο εύκολο είναι όμως ο οποιοσδήποτε να στέλνει βόμβες και να βάζει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές στα δικαστικά μέγαρα της χώρας. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι υπάρχει με πολύ μεγάλο όγκος προσέλευση συγκεκριμένες ώρες. Στις 9 η ώρα, ας πούμε, που ξεκινά τα δικαστήρια, υπάρχει χιλιάδες δικηγόροι πολίτες που θέλουν να μπουν εκείνη την ώρα μέσα. Πρέπει εκείνες τις ώρες να υπάρχει σίγουρα περισσότερη δύναμη. Ξέφραγο Αμπέλη είναι και τα δικαστήρια Ναυπλίου. Το ιστορικό κτίριο έχει δύο εισόδους, αφύλακτες, χωρίς μηχάνημα ελέγχου. Γεγονός που διευκολύνει να μπαινοβγαίνει ανεξέλεγκτα όποιος θέλει. Το κτίριο Ναυπλίου μέχρι πριν 2 χρόνια περίπου δεν υπήρχε καν μόνιμος φύλακας αστυνομικός. Και ακόμα και τώρα που μιλάμε δεν υπάρχει και μηχάνημα αντίχνευσης για όπλα, για τυχόν οπλοφορία, για κριτικές ύλες κτλ. Είναι υποτυπώδης ασφαλεία η οποία υπάρχει. Με το κτίριο στο δικαστικό μέγαρο Βόλου να συμπληρώνει πάνω από έναν αιώνα ζωής, τίποτα δεν φαίνεται να έχει εξυγχρονιστεί. Και από τις δύο εισόδους ο καθένας μπορεί ελεύθερα να εισέλθει. Ενώ το μηχάνημα ελέγχου, αν και το παρέλαβαν πριν από 10 χρόνια, λειτουργήσε για μικρό χρονικό διάστημα και μετά τέθηκε εκτός λειτουργίας. Και σε δικαστήρια στα οποία έχουν εγκατασταθεί ή είχαν εγκατασταθεί κάποια συστήματα ασφαλείας, σύντομα αυτά καταργήθηκαν ή αντισταθήκαν. Και επίσης οι αστυνομικοί οι οποίοι είναι εκεί ως σκοπός
στην είσοδο και θα έπρεπε έστω και οπτικά να παρατηρούν κάποια πρόσωπα που εισέρχονται και εξέρχονται και να ζητάνε και ταυτότητα. Ιδιωτική εταιρεία πληρώνει το δικαστικό μέγαρο στο Ηράκλειο της Κρήτης για την φύλαξη. Αφού, όπως λέει δικηγόρος που βρίσκεται συχνά για επαγγελματικούς λόγους στο συγκεκριμένο το κτίριο, δεν διαθέτει ούτε μηχάνημα ελέγχου, αλλά ούτε και αστυνομικό για ελέγχους. Έχουμε κάθε εβδομάδα δικαστήρια με όπλα που έρχονται ολόκληρα χωριά στο χώρο των δικαστηρίων. Δεν υπάρχει κανένα μηχάνημα σε κανένα ειρηνοδικείο πρωτοδικείο του Ηρακλείου. Τα σοβαρά κενά ασφαλείας στα δικαστικά μέγαρα προβληματίζουν την ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που αναζητά τρόπους να αυξήσει την ασφάλεια και να προστατέψει εργαζόμενους και πολίτες που καθημερινά μπαινοβγαίνουν στις αίθουσες των δικαστηρίων. Στα χέρια της αντιτρομοκρατικής βρίσκεται η μοτοσυκλέτα που χρησιμοποιήθηκε στη βομβιστική επίθεση του Υπουργείου Εργασίας, κυρίες και κύριοι, και ήδη γίνεται φύλο και φτερό για στοιχεία που μπορούν να δείξουν τους τρομοκράτες. Ενώ τις αρχές όμως προβληματίζει το γεγονός ότι βρισκόμαστε 10 μέρες μετά την επίθεση και, όπως θα μας πει η Ρα Ορχάνη, δεν έχει υπάρξει ήρα απολύτως καμία ανάληψη ευθύνης. Πρόκειται, Βασίλη, για μια κλεμμένη μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού, η οποία έχει σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Όμως, σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, πάνω της δεν έχει βρεθεί γενετικό υλικό ή κάποιο διακτυλικό αποτύπωμα, το οποίο θα μπορούσε να δείξει τους δράστες. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκε αρκετά κοντά στην οδό Σταδίου και στο σημείο που τοποθετήθηκε ο εκρηκτικός μηχανισμός, ενώ είχε τεθεί υπό επιτήρηση για αρκετές μέρες, με τις αρχές να περιμένουν να πάει κάποιος να την πάρει. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν συνέβη ποτέ και τώρα εξετάζουν το υλικό που έχουν από κάμερες ασφαλείας προκειμένου να μπορέσουν να εντοπίσουν την διαδρομή διαφύγης. Αυτό που προβληματίζει τους αξιωματικούς της αστυνομίας, όπως είπες και εσύ, είναι ότι μπορεί να υπήρξε προφορικά ανάληψη ευθύνης από την επαναστατική ταξική αυτοάμυνα στο προειδοποιητικό τηλεφώνημα που έγινε πριν εκραγεί η βόμβα, όμως δεν έχει ακόμη βγει μία προκήρυξη, με τις αρχές να φοβούνται ένα ενδεχόμενο δεύτερο χτύπημά τους, Βασίλη. Ακριβώς για αυτό το λόγο, Ήρα, σε ευχαριστώ πολύ. Περνάμε στο μακελιό της Γλυφάδας, κυρίες και κύριοι. Τις εφιαλτικές στιγμές που έζησαν μέσα στην αυτιλιακή εταιρεία περιγράφουν στις καταθέσεις τους οι μάρτυρες και ξετυλίγουν τις στιγμές πανικού που επικράτησαν από τη στιγμή που ο Άρης, ο πρώην υπάλληλος της εταιρείας, πέρασε το κατόφλι της επιχείρησης και σκότωσε με την καραμπίνα τα τρία ανώτατα στελέχη. Την ίδια ώρα, μυστήριο προκαλούν οι καταθέσεις που διέθετε ο 76χρονος σε Ελλάδα αλλά και εξωτερικό. Συγκλονιστικά είναι τα όσα περιγράφουν στις καταθέσεις τους εργαζόμενοι της αιματοβαμμένης ναυτιλιακής εταιρείας που βρέθηκαν πρόσωπο με πρόσωπο με τον 76χρονο Αιγύπτιο Μακελάρη. Τις εφιαλτικές στιγμές της τραγωδίας που εκτυλήθηκε μπροστά στα μάτια του περιγράφει καρέ-καρέ ένας εργαζόμενος. Φοβήθηκα, κρύφτηκα κάτω από το γραφείο μου. Η κυρία Μαρία ήρθε προς το γραφείο μου και προσπάθησε να καλυφθεί κι αυτή. Τότε είδα τον Άρη να βάζει την κάνη της καραμπίνας στο μάτι της κυρίας Μαρίας και ακούστηκε ξανά ένα μπαμ. Ο Άρης απομακρύνθηκε από τον χώρο και η κυρία Μαρία προσπάθησε τραυματισμένη να καθίσει σε μια καρέκλα. Ο 76χρονος δράστης έψαχνε τα αφεντικά, όπως έλεγε χαρακτηριστικά, στους τρομοκρατημένους υπαλλήλους που τον έβλεπαν σε έξαλλη κατάσταση με την καραμπίνα στο χέρι. Φύγε από τη μέση, έχεις καλή οικογένεια και δεν θέλω να σε σκοτώσω. Θα τελειώσω αυτούς που θέλουν να με διώξουν από το σπίτι. Εγώ μόλις είδα ότι γύρισε την καραμπίνα προς το μέρος μου, έτρεξα και απομακρύνθηκα προς τις σκάλες. Καθώς έτρεχα, άκουσα ένα δυνατό μπαμ και κατάλαβα ότι ο Άρης είχε πυροβολήσει. Μυστήριο αποτελούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του 76χρονου Αιγύπτιου Άρη Αντέλ Ελ Μπουράι, ο οποίος φέρεται πως είχε δύο χρυσούς τραπεζικούς λογαριασμούς. Ο ένας ήταν σε τράπεζα στην Ελλάδα με καταθέσεις 500.000 ευρώ, ενώ ο δεύτερος στην Ελβετία, στον οποίο ήταν συνδικαιούχος η αδερφή του, είχε καταθέσεις ύψους 1,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ήταν ένα προσχεδιασμένο έγκλημα, ήταν ένα άγριο έγκλημα. Είχε απολυθεί τον Μάρτιο του 2023, είχε πάρει την αποζημίωση του 75.000, είχε 500.000 καταθέσεις. Στην Ελλάδα, 500.000 σε 75 ετών, τι να ανησυχήσει. Ανατροπή στην υπόθεση αποτελεί και το γεγονός ότι στο σπίτι, δίπλα στην ναυτιλιακή εταιρεία όπου διέμενε ο 76χρονος Άρης και φέρεται να ήταν η αφορμή να βγει εκτός εαυτού, όταν του ζητήθηκε να το εγκαταλείψει. Δεν άνοικε ούτε στην εταιρεία, ούτε στη Μαρία Καρνέση, που έπεσε νεκρή από τις σφαίρες του 76χρονου Αιγύπτιου. Είναι να δει πλέον η αστυνομία και να ψάξει τις διαπροσωπικές σχέσεις τώρα και στο παρελθόν του Μακελάρη με την γυναίκα με την οποία της αφαίρεσε τη ζωή και βεβαίως και με τον κουνιάδο. Θα κληθεί για μαρτυρία, για να καταθέσει και ο καπετάν Σπύρος. Κλειδί θεωρείται η κατάθεση της Δέσποινας Καρνέση, που ακόμα είναι σε κατάσταση σοκ και αναμένεται να τεθεί στη διάθεση των αρχών μετά την ταφή των αγαπημένων της προσώπων.
Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Τμηματάρχης της Περιφέρειας Ενότητας Εύβοιας συνελήφθη από τους αδιάφθορους της ελληνικής αστυνομίας, καθώς έπαιρνε φακελάκια για να βγάζει άδειες. Ο Θανάσης Μαριόλας έχει στα χέρια του τον τιμοκατάλογο. Θανάση, πόσο χρέωνε για μια άδεια? Αρχικά, Βασίλη, να αναφέρουμε ότι είχε προηγηθεί καταγγελία για το συγκεκριμένο εργαζόμενο ότι χρηματίζεται συστηματικά. Τώρα πάμε να δούμε τα χρήματα που λάμβανε ανά περίσταση. 300 με 350 ευρώ για επίσπευση έκδοσης άδειας χειριστών μηχανημάτων σε ενδιαφερόμενους που πληρούσαν τις προϋποθέσεις. 1.500 ευρώ με 3.500 ευρώ για έκδοση αδειών χειριστών μηχανημάτων σε ενδιαφερόμενους που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις. Και τέλος, Βασίλη, 300 με 500 ευρώ για χορήγηση ερωτήσεων για εξετάσεις διπλώματος, για θεωρητικές εξετάσεις για δίπλωμα και για βεβαίωση επιτυχίας, ανεξαρτήτως, Βασίλη, της επίδοσής τους. Τώρα να σου πω ότι ο συγκεκριμένος έπαιρνε και στο σπίτι φακέλους αλλά και τη σφραγίδα του Υπουργείου και έτσι δρούσε ανενόχλητος και έβλεπε τα ανάλογα έγγραφα απρόσκοπτα, Βασίλη. Με αυτό το γρηγορώσιμο το οποίο έπαιρνε, Θανάση, σε ευχαριστώ πολύ. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Έντονο παρασκήνιο υπήρξε γύρω από την παρουσία του Στέφανου Κασελάκη στη χθεσινή εκδήλωση για την κεντροαριστερά. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δέχθηκε εισηγήσεις ακόμα και για τη διαγραφή του Διονύση Τεμπονέρα. Ωστόσο, ο ίδιος επέλεξε τη γραμμή των ήπιων τόνων και της επικοινωνίας. Από τις εισηγήσεις ακόμα και για διαγραφή του Διονύση Τεμπονέρα, ο Στέφανος Κασελάκης έφτασε στο σημείο να παραστεί στην εκδήλωση για την κεντροαριστερά, επιλέγοντας ξανά τον δρόμο της επικοινωνίας. Καλησπέρα, Στέφανη. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Παρά το γεγονός ότι στενοί συνεργάτες του Στέφανου Κασελάκη ξυφουλκούσαν τις προηγούμενες ημέρες κατά του Διονύση Τεμπονέρα με ορισμένους να εισηγούνται ακόμα και τη διαγραφή του, το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ χαιρέτησε την παρουσία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ενώ ο τελευταίος, με την εμφάνισή του, έστω και εμέσως νομιμοποίησε τις κινήσεις του κυρίου Τεμπονέρα. Εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ, στο ερώτημα απέναντι στο Μητσοτάκη ποιος, έχουμε την απάντηση. Απέναντι στο Μητσοτάκη είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος εδώ και πολύ καιρό, από τότε που ήταν αρχηγός ο Αλέξης Τσίπρας, παλεύει για την ευρύτερη συσπήρωση των προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων. Οι συμμετέχοντες στη συζήτηση εστίασαν στο ζήτημα της αδυναμίας των προοδευτικών δυνάμεων να αντιπαρατεθούν στη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, χωρίς ωστόσο να καταλήξουν σε κάποιο εύκολο συμπέρασμα ότι όλα θα λυθούν με τη συγκόλληση των κομμάτων του χώρου. Αυτή η πολιτική πρέπει επίσης να συνθέτει. Πρέπει να συνθέτει ετερόκλητες ιδεολογικές αφετηρίες. Από την σύγχρονη αριστερά μέχρι το προοδευτικό και το μεταρρυθμιστικό κέντρο. Δεν έχει να κάνει με την υποτιθέμενη έλλειψη κάποιου λαμπερού προσώπου, κάποιου χαρισματικού ηγέτη, ο οποίος με δίθεν με τη λάμψη του θα έρθει να εκφράσει μια δημοκρατική παράταξη που κάπου υπάρχει εκεί έξω. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έστρεψε τα βέλη του εναντίον του Κώστα Καραμαλή με αφορμή τα όσα είπε ο πρώην υπουργός ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής που ερευνά την τραγωδία των Τεμπών, τονίζοντας ότι θα καταργήσει τη βουλευτική ασυλία. Αν μας τιμήσει ο ελληνικός λαός με την ψήφο του, το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι να καταργήσω όλες τις βουλευτικές ασυλίες, όλα τα βουλευτικά προνόμια. Η Βουλή δεν θα εκθρέψει άλλον Κώστα Αχιλλέα Καραμαλή. Ο Στέφανος Κασελάκης μετέβη ευνηδίως στις Βρυξέλλες για να παρέμβει σε εκδήλωση που διοργανώνεται για την τραγωδία που συγκλώνησε τη χώρα. Ειρηνική συγκίνηση, κυρίες και κύριοι, το πρωί στον Πειραιά στην τελετή ονοματοδοσίας των δύο νέων πυροσβεστικών πλοίων, στα οποία δόθηκαν τα ονόματα δύο πυροσβεστών που έπεσαν στο καθήκον. Μαζί μου είναι ο Δημήτρης Κρικέρας. Δημήτρη, η τελετή έγινε παρουσία του Πρωθυπουργού και έχει σημασία να δούμε τα χαρακτηριστικά αυτών των δύο πλοίων. Και ο συμβολισμός κάτω από τον οποίο έγινε η παράδοση των δύο πυροσβεστικών πλοίων στο σώμα, το οποίο είναι μια σημαντική προσθήκη, καθώς τα χαρακτηριστικά τα οποία διαθέτουν τα καθιστούν ικανά για δύο τύπου επιχειρήσεις. Αρχικά κατάσβεση πυρκαγιών μικρών, μεσαίων και μεγάλων σε παντός τύπου πλοία εν πλώ. Και από εκεί και πέρα, όπως θα δούμε, το συγκεκριμένο σκάφος το οποίο πλέον θα διαθέτει το πυροσβεστικό σώμα, δύο στον αριθμό τα καινούρια, έχει 10 άτομα πλήρωμα, μία αυτονομία αρκετά μεγάλη της τάξης των 230 ναυτικών μιλίων και η δεύτερη αποστολή έχει να κάνει με την έρευνα και διάσωση, γιατί και εκεί θα φανεί πάρα πολύ χρήσιμο, καθώς έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει στους χώρους του 20 διασωθέντες. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να παρακολουθήσουμε τη δήλωση του Πρωθυπουργού, κυρίες και κύριοι. Πιστεύω ότι το ελάχιστο το οποίο οφείλουμε σε αυτούς οι οποίοι θυσιάζουν τη ζωή τους στο καθήκον είναι να μην τους ξεχνάμε και μέσα από αυτές τις συμβολικές κινήσεις να κρατάμε ζωντανή τη μνήμη τους. Εύχομαι να είναι καλό τάξιδα, κύριε Αρχηγέ, τα νέα σκάφη. Εύχομαι
με μεγάλη ταχύτητα να προετοιμαστούμε και για την νέα αντιπυρική περίοδο, καθώς ξέρουμε πολύ καλά ότι η δουλειά της πρόληψης δεν ξεκινάει με την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου, αλλά ουσιαστικά διεξάγεται όλο τον χειμώνα. Κυρίες και κύριοι, θα επιστρέψουμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Είδαμε νωρίτερα τι συνέβη στη χθεσινή εκδήλωση για την κεντροαριστερά. Σήμερα συνεδρίασε μέσα σε κλίμα έντασης η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ και έκανε αίσθηση, όπως θα μας πει ο Αντώνης Γιώκας, η παρέμβαση Αντώνη του Αλέκου Φλαμπουράρη. Διότι, όπως σήμερα φέρουν οι πληροφορίες που έχουμε συλλέξει, ο κύριος Κασελάκης, που παρενέβη από τις Βρυξέλλες μέσω Zoom στην συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας, ήταν ιδιαίτερα επιθετικός. Έτσι χαρακτήρισαν τα στελέχη του κόμματος που έλαβαν μέρος στην συνεδρίαση προς τους ίδιους. Και μάλιστα ο κύριος Αλέκος Φλαμπουράρης τόνισε ότι υπάρχει ασέβεια προς το όργανο και πιο συγκεκριμένα κατηγόρησε τον κύριο Κασελάκη ότι είναι αυτή τη στιγμή ότι πήρε ο ίδιος τις ευθύνες όλες πάνω του. Τώρα, από εκεί και πέρα, η ένταση ήταν πάρα πολύ μεγάλη και όχι μόνο με τον κύριο Φλαμπουράρη. Είναι ενδεικτικό ότι υπήρξαν στελέχη τα οποία αποχώρησαν από τη διαδικασία, όπως ήταν η κυρία Κατερίνα Νετόπουλου. Σε ευχαριστώ πολύ, Αντώνη. Στη Γαλλία θα πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι. Το εφετείο επιβεβαίωσε την ποινή του πρώην Προέδρου Νικολά Σαρκοζή για παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας το 2012. Η Βάσο Μητρομάρα είναι μαζί μου να μας ενημερώσει. Βάσο. Ένοχος κρίθηκε, Βασίλη, σήμερα πράγματι από το εφετείο του παρουσιού πρώην Πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζή, για παράνομη, όπως ανέφερες και εσύ, χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας επανεκλογής του το 2012, επιβεβαίνοντας προηγούμενη απόφαση κατώτερου δικαστηρίου. Καταδικάστηκε λοιπόν σε ποινή φυλάκισης ενός έτους, εκ των οποίων το ίμιση είναι με αναστολή, που μπορεί να εκτίσει με εναλλακτικά μέσα, όπως για παράδειγμα να φοράει ηλεκτρονικό βραχιολάκι χωρίς να πάει στη φυλακή. Να πούμε επίσης πως ο Σαρκοζή είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκης ενός έτους το 2021, όταν κρίθηκε για πρώτη φορά ένοχος, αν και αυτό ανεστάλινο άσκησε την έφεσή του. Τώρα να σου πω πως σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές, φαίνεται πως ο Σαρκοζή δαπάνησε 42,8 εκατομμύρια ευρώ στην εκστρατεία για την επανεκλογή του το 2012, που δεν τελεσφόρησε, ποσό σχεδόν διπλάσιο του επιτρεπόμενου, Βασίλη. Από τον όντο τόριο που κανονικά θα έπρεπε σαν υποψήφιος πρόεδρος. Ακριβώς. Βάσο, σε ευχαριστώ πολύ. Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει, κυρίες και κύριοι, το ντοκιμαντέρ του Netflix για το Μέγα Αλέξανδρο, με το θέμα να φτάνει έως και τη Βουλή. Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη εξαπέλυσε βολές κατά της γνωστής πλατφόρμας, χαρακτηρίζοντας το ντοκιμαντέρ κακής ποιότητας μυθοπλασία και, όπως είπε, βρήθη ιστορικών ανακριβιών, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε ο πρόεδρος του κόμματος Νέικη Δημήτρης Νατσιός. Από την Περσία και την Μικρά Ασία, ο Μέγας Αλέξανδρος βρέθηκε το πρωί στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη εκτόξευσε βέλη κατά του περιβόητου ντοκιμαντέρ του Netflix για τη ζωή του Μέγα Στρατιλάτη. Η πλατφόρμα χαρακτηρίζει τη σειρά ως ντοκιμαντέρ με σκηνές μυθοπλασίας. Στην ουσία πρόκειται για μια εξαιρετικά κακής ποιότητας μυθοπλασία, ευτελούς περιεχομένου που απέχει παρασάγκας από τα ιστορικά γεγονότα έτσι όπως καταγράφονται στις αρχαίες γραπτές πηγές και τεκμηριώνονται από την αρχαιολογική έρευνα. Πριν από μερικές ημέρες, ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός είχε καταθέσει ερώτηση προς την Υπουργό Λίνα Μενδώνη, ζητώντας να παρέμβει κατά της αμερικανικής πλατφόρμας για αυτή τη σκηνή μεταξύ του Μεγάλου Αλεξάνδρου και του Ηφαιστείωνα. Στη σειρά δίνεται και μια ψευδεπίγραφη ιστορική αφήγηση για να δοθεί αληθοφάνεια και να περάσει υποσυνείδητα η αντίληψη ότι η ομοφιλοφιλία ήταν αποδεκτή στην αρχαιότητα και σπουδαίοι άνδρες, η πιο εμβληματική μορφή είναι αυτή, όπως ο Αλέξανδρος, είχαν ερωτικές σχέσεις με άλλους άνδρες. Η Υπουργός Πολιτισμού μπορεί να κατακεράυνωσε τη σειρά ντοκιμαντέρ, όμως ξεκαθάρισε πως το Υπουργείο δεν ασκεί λογοκρισία στην τέχνη. Το Υπουργείο Πολιτισμού δεν ασκεί λογοκρισία στην τέχνη. Δεν προβαίνει σε πράξεις που έχουν ως αποτέλεσμα τη δίωξη ή την απαγόρευσή της. Δεν χειραγωγεί, δεν περιορίζει, δεν ελέγχει τη διάδοση πληροφοριών και ιδεών, ούτε προληπτικά ούτε κατασταλτικά. Οι δημιουργοί του ντοκιμαντέρ πάντως, παρά τις αμφιλεγόμενες σκηνές, δεν έχουν καταφέρει να αποσπάσουν ιδιαίτερα καλές κριτικές, με το κοινό να μην μένει ικανοποιημένο από τον τρόπο με τον οποίο αποτυπώθηκε η ζωή του Μέγα Αλέξανδρου στη μικρή οθόνη. Ελάτε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα τώρα, κυρίες και κύριοι. 14 Φεβρουαρίου σήμερα και γιορτάζουν όλοι οι ερωτευμένοι. Από το πρωί είναι γεμάτα τα ανθοπολία και τα ζαχαροπλαστεία, με τις τιμές στα κόκκινα τριαντάφυλλα και τα σοκολατάκια να είναι φέτος στα ύψη. Ενώ η αγορά ζεστάθηκε και από ερωτευμένους που βγήκαν να αγοράσουν δώρο για το άλλο τους μισό. Η μέρα γιορτής του Αγίου Βαλεντίνου η σημερινή και οι απανταχού ερωτευμένοι ξεχύθηκαν στις αγορές να πάρουν δώρο για το άλλο τους μισό. Πήρα δώρο στην κοπέλα μου. Και είναι μια μέρα, ας πούμε, ρομαντική, να περνάς τη μέρα σου με τον άνθρωπο. Είναι μια ωραία μέρα, είναι μια ωραία αφορμή να γιορτάς την αγάπη.
Η κλασική παραδοσιακή επιλογή μιας ανθοδέσμησης ή ενός μπουκέτου με κόκκινα τριαντάφυλλα άφησε έκπληκτους πολλούς ερωτευμένους που αναγκάστηκαν να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη, αφού οι τιμές των λουλουδιών έχουν εκτοξευτεί στα ύψη. Λουλούδι, κίνηση πιστεύω μου τράβει πιο πολύ, να σκεφτείς τον άλλο. Υπάρχει μια αύξηση φέτος γύρω στο 30%. Παράδειγμα, το ακουαδόρ, το τριαντάφυλλο, το σαραντάρι, πέρυσι που το είχαμε στα 2,5 ευρώ περίπου, φέτος είναι στα 3. Τα 10 κόκκινα τριαντάφυλλα πέρσι σε ανθοπολία της Αθήνας κόστησαν περίπου 20 ευρώ, ενώ φέτος η τιμή τους φτάνει στα 50 ευρώ. Μπορούν να ξεκινήσουν και από 3 ευρώ πολύ μικρά και μετά έχουμε 4, 5, 6, 7, ανάλογα τι θέλει κάποιος. Mm-hmm. Αλλά βρίσκει τώρα, ανάλογα τι ώρα της ημέρας θα έρθει. Αισιόδοξο εμφανίζονται οι καταστηματάρχες για το κλείσιμο των ταμείων τους στο τέλος της ημέρας, ευελπιστώντας να έχουν υψηλούς τζίρους, καθώς όπως λένε, παραδοσιακά κάθε χρόνο έτσι και φέτος οι καταναλωτές θα επισκεφτούν τα καταστήματά τους παρά την ακρίβεια η οποία πιέζει το διαθέσιμο εισόδημά τους. Όσον αφορά τώρα την τιμή μιας απλής ανθοδέσμης που θα βρει κάποιος στην Αθήνα, αυτή ανέρχεται στα 100 ευρώ, ενώ στη Θεσσαλονίκη κάποιος μπορεί να τη βρει σε αρκετά χαμηλότερη τιμή που δεν θα ξεπερνά τα 40 ευρώ. Είναι λίγο τσιμμένες, βασικά αρκετά. Αλλά δεν πειράζει. Είναι η μέρα έτσι, οπότε παίρνουμε δωρά και τι να κάνουμε. Εκτός όμως από τα λουλούδια, την τιμητική τους έχουν και τα γλυκά, με τις τιμές στα ζαχαροπλαστεία να είναι και εκεί ιδιαίτερα τσουχτερές. Η πάστα είναι στα 3,10 και η τούρτα είναι στα 16 ευρώ το κιλό. Στην Γλυφάδο, ο Δήμος προχώρησε σε μια όμορφη κίνηση λόγω της ημέρας, τοποθετώντας στην κεντρική πλατεία δεκάδες καρδούλες. Μάλιστα, ένας πιανίστας γέμιζε την πλατεία με τις μελωδίες του. Είναι πάρα πολύ όμορφη πρωτοβουλία. Πιστεύω ότι είναι κάτι ωραίο για τον κόσμο. Βεβαίως, πάντα. Ερωτευμένοι είμαστε. Γεννηθήκαμε ερωτευμένοι. Στη Λαμία φαίνεται οι ερωτευμένοι είναι πολλοί. Σε πολλά σημεία της πόλης το κόκκινο στους σηματοδότες αντικαταστάθηκε με μια κατακόκκινη καρδιά. Ευχάριστη έκπληξη για διερχόμενους οδηγούς αλλά και περαστικούς. Και σε αυτό το σημείο το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί αθλητική επικαιρότητα με τον Βασίλη Πλακογιάννη. Και στη συνέχεια πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Αμέσως μετά, η επόμενη μέρα με τον Σεραφείμ Κοτρότσο. Στις 9 μη χάσετε ένα ακόμα EQ με την Έλληνα Παπαβασιλείου και καλεσμένο το Λάκη Γαβαλά. Στις 10 εκπομπή πίσω από τις γραμμές με τους Γιώργο Πιέρο, Ελένη Καλογεροπούλου και Δημήτρη Τάκη. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ και για όσους γιορτάζουν χρόνια πολλά.